Λοιπόν, 23-24 Νοεμβρίου, δηλαδή Παρασκευή και Σάββατο, γίνεται στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία ένα συνέδριο με θέμα «Περιβάλλον πολιτισμό στο ελληνικό πλεονέκτημα». Το οργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, εξού περιβάλλον και πολιτισμό στο ελληνικό πλεονέκτημα. Είναι ίσως η μεγαλύτερη αμιγώς εθνική μη κυβερνητική οργάνωση, όπως μας πληροφορεί το Δελτίο Τύπου. Η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού κλείνει φέτος 40 χρόνια δράσης και οργανώνει αυτό το συνέδριο. Η συμμετοχή στις εργασίες είναι δωρεάν. Μπορείτε να πάτε στη Μεγάλη Βρετανία 23 και 24 Νοεμβρίου. Εκ των ομιλητών, ο κορυφαίος ο Γιώργος Πρεβελάκης, καθηγητής γεωπολιτικής και πολιτισμικής γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης. Και τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή από το Παρίσι, κύριε Πρεβελάκη. Πολύ ευχαριστούμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Πλεονέκτημα, το ελληνικό πλεονέκτημα, ναι, το περιβάλλον, ναι, ο πολιτισμός. Δυσκολευόμαστε όμως να δούμε μέσα σε αυτές τις συνθήκες της κρίσης, της ασφυξίας και της διένεξης με τους εταίρους και τους πιστωτές μας, πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε το περιβάλλον και τον πολιτισμό, διότι και αυτά χρειάζονται χρήματα και όταν υπάρχει έλλειψη χρημάτων, τα πρώτα που πλήττονται είναι ο πολιτισμός και το περιβάλλον. Δεν ξέρω εσείς πώς το βλέπετε, κύριε Πρεβελάκη. Δεν θα συμφωνήσω. Ξέρετε, μια από τις πληγές των τελευταίων δεκαετιών, έτσι όλοι κατηγορούμε τη μεταπολίτευση, να πω και εδώ την κριτική μου, είναι ότι όλα τα αποδίδουμε στα χρήματα. Δεν έχουμε χρήματα, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και όμως σε αυτά τα 30 χρόνια ξοδέψαμε πάρα πολλά χρήματα. Πέθανε πάρα πολλά χρήματα στην Ελλάδα. Και αυτά τα χρήματα, ευτυχώς, όχι μόνο δεν αξιοποιήθηκαν, αλλά θα έλεγα ότι μας δημιούργησαν έναν εθισμό στην ευκολία και μας εξουδετερώσαν τα ανακλαστικά μας. Και γι' αυτό πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση. Δεν νομίζω ότι το πρόβλημα είναι θέμα χρημάτων. Αν πιάσουμε, ας πιάσουμε το περιβάλλον, πολύ απλό. Τι είναι το πρόβλημα του, τι είναι το μεγάλο μας πρόβλημα στο περιβάλλον. Είναι η ανομία, είναι ότι δεν είμαστε ικανοί να επιβάλλουμε κανόνες στους εαυτούς μας. Το έχουμε καταστρέψει το περιβάλλον και το καταστρέψαμε επειδή είχαμε χρήματα, όχι επειδή μας έλειψαν τα χρήματα. Να πάρω το θέμα του πολιτισμού. Ο ελληνικός πολιτισμός έλαμπε και προπολεμικά και κατά τη διάρκεια του πολέμου και μεταπολεμικά, τη δεκαετία του 50, του 60, του 70. Όλος ο κόσμος ήξερε τις προσωπικότητες, όπως ήταν η Μαρία Κάλλας, όπως ήταν ο Μητρόπουλος. Ακόμα και αν θέλετε στην αρχή της μεταπολίτευσης υπήρχε ακόμα αυτή η θετική εικόνα την οποία αξιοποιήσαν διάφοροι πολιτικοί. Σήμερα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, παρά τα χρήματα που υπήρξαν αυτά τα 30 χρόνια, υπήρξαν χρήματα, δεν λείψαν τα χρήματα. Τι έγινε? Τώρα όμως που δεν υπάρχουν τα χρήματα, δεν θα, πώς να πω, δεν θα προτάξουμε την ανάπτυξη εις βάρος του περιβάλλοντος ή δεν θα υποβαθμίσουμε τον πολιτισμό. Άλλο τώρα, εντάξει, αναφύονται ομάδες, προσπαθούν, έχουμε πρωτοβουλίες, ενώ τις προσπάθειες που θα κάνει το δημόσιο, ο δημόσιος χώρος για τον πολιτισμό, ο δημόσιος τομέας. Όμως είδαμε ότι ο δημόσιος τομέας, όταν τα αφήσαμε στο δημόσιο τομέα, το αποτέλεσμα ήταν μάλλον καταστροφικό. Για να πιάσουμε το θέμα του πολιτισμού, ας πιάσουμε το θέμα της τέχνης. Πότε δημιουργείται η μεγάλη τέχνη? Η μεγάλη τέχνη δημιουργείται όταν οι άνθρωποι ξεφεύγουν από τις υλικές ανάγκες και από τα υλικά αγαθά, είτε γιατί έχουν ζήσει, ας πούμε, αν πάρουμε την ελληνική εμπειρία. Η μεγάλη ελληνική τέχνη είναι βέβαια δύσκολο να το πει κανείς αυτό, αλλά η μεγάλη ελληνική τέχνη δημιουργήθηκε μέσα από τις μεγάλες τραγωδίες, τις σύγχρονες τραγωδίες. Είτε είναι η πόλεμη, η βαλκανική πόλεμη, η μικρασιατική καταστροφή δεν δημιούργησε μεγάλη τέχνη. Ο εμφύλιος, η κατοχή δεν δημιούργησαν μεγάλη τέχνη. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι πρέπει να επιδιώκουμε τη δυστυχία για να δημιουργήσουμε πολιτισμό. Το λέω όμως γιατί πιστεύω ότι η συζήτηση για τα χρήματα, για τον οικονομικό παράγοντα, έχει δημιουργήσει ένα άλοθη το οποίο μας επιτρέπει να μην θέτουμε τα ουσιαστικά ζητήματα. Και τα ουσιαστικά ζητήματα σε ό,τι αφορά το περιβάλλον, σε ό,τι αφορά τον πολιτισμό, είναι πώς διαχειριζόμαστε αυτούς τους δύο θησαυρούς ως κοινωνίες. Πώς διαχειριζόμαστε το περιβάλλον ως κοινωνία. Δεν μπορούμε να πειθαρχήσουμε τους εαυτούς μας ώστε αυτό το περιβάλλον να το αναδεικνύουμε και να το αξιοποιούμε. Δεν μπορούμε να πειθαρχήσουμε και να προωθήσουμε την αξιοκρατία στον τομέα του πολιτισμού ώστε να αναδειχθούν
και να προωθηθούν οι ικανοί καλλιτέχνες, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν να προσφέρουν, αντί να φεύγουν από την Ελλάδα και να πηγαίνουν στο εξωτερικό για να διατρέψουν. Να, η εμπειρία τι δείχνει? Δείχνει ότι δεν πειθαρχήσαμε όμως, έτσι δεν είναι? Τι χρειάζεται ίσως, για να πειθαρχήσουμε, με την έννοια που το λέτε εσείς? Ίσως δεν πειθαρχήσαμε γιατί δημιουργήθηκε το κλίμα αυτό της ευκολίας, στο οποίο συνέβαλε και η ροή χρημάτων, εύκολου χρήματος από την Ευρώπη. Αυτά όχι για να, αν θέλετε, για να ασκήσω κριτική, αλλά αντιθέτως, γιατί πιστεύω ότι έχουμε μπει σε ένα κλίμα απεσιοδοξίας, το οποίο κινείται σε μεγάλο βαθμό από αυτό το αίσθημα της στέρησης. Είχαμε μάθει να υπάρχουν χρήματα και σας βεβαιώνω, ζώντας όλα αυτά τα χρόνια από το 1984 στη Γαλλία, ο μέσος Έλληνας φοιτητής, ας πούμε, και ο μέσος Έλληνας πανεπιστημιακός διέθετε πολύ περισσότερα μέσα οικονομικά από ότι ο αντίστοιχος Γάλλος. Λοιπόν, μάθαμε σε μια ευκολία η οποία αποδεικνύεται αυτή τη στιγμή τεχνητή, γιατί τα χρήματα αυτά ήταν ξένα, ήταν δανεικά. Τη στιγμή που το συνειδητοποιούμε ότι αυτό σταματάει, φυσικά υπάρχει ένα σοκ. Είναι πάρα πολύ δύσκολη προσγείωση. Και η προσγείωση αυτή οδηγεί δυστυχώς και σε φοβερές τραγωδίες. Αυτό όμως δεν πρέπει να μας απελπίσει για το μέλλον. Μπορεί να έχει και εξυγιαντική δράση, ας πούμε, η κατάσταση που περνάμε. Αυτή, η έλλειψη μέσων που έχουμε. Βεβαίως είναι εξυγιαντική, γιατί μας επιτρέπει να επανέλθουμε στην πραγματικότητα από την οποία είχαμε απομακρυνθεί. Και η πραγματικότητα δεν είναι ούτε φοβερή, ούτε αδύνατη για την Ελλάδα. Έχουμε πάρα πολλά, και αυτό νομίζω θέλει να δείξει το συνέδριο, έχουμε πάρα πολλά πλεονεκτήματα με τα οποία μπορεί να ξαναχτιστεί μια Ελλάδα η οποία θα είναι πολύ πιο υγιής και πολύ πιο δημιουργική από αυτή που είχαμε πριν. Λιγότερο εξαρτημένη από το εξωτερικό και κυρίως λιγότερο δεσμευμένη σε αυτή τη λογική της προσοδοτηρίας. Να έχουμε μια πρόσοδο όπως είναι οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που ζουν από τα νίκια, όπως είναι αυτοί που έχουν εισοδήματα, να ζούμε και να μην κάνουμε καμία προσπάθεια. Μα δεν γίνεται. Είμαστε σε έναν κόσμο πολύ ανταγωνιστικό. Είμαστε σε έναν κόσμο που κι άλλοι πληθυσμοί ζητάνε μια θέση στη γη, μια θέση στον ήλιο. Δεν μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα είμαστε πάντα με κάποια προνόμια έναντι των άλλων. Αυτό δεν είναι και ένα πρόβλημα όλης της Ευρώπης? Δηλαδή ότι η Ευρώπη... Βεβαίως, έχετε πάρα πολύ δίκιο. Είναι πρόβλημα όλης της Ευρώπης και γι' αυτό και σε μεγάλο βαθμό της χώρας στην οποία ζω, της Γαλλίας. Αλλά θα έλεγα ότι η Ελλάδα εμφάνισε προβλήματα γενικότερα και ειδικότερα προβλήματα της Γαλλίας σε μια μορφή υπερβολική, σαν καρικατούρα. Πολύ πιο ακραία. Αυτό βεβαίως είναι πολύ πιο επώδυνο για την Ελλάδα. Ταυτόχρονα όμως έχει και ένα χαρακτήρα, αν θέλετε, αισιοδοξία, γιατί το είχα πει πριν από 2-3 χρόνια σε γαλλικό κοινό, όταν με ρωτήσαν αν είμαι αισιόδοξος για την Ελλάδα, μέσα στη μέση της κρίσης, και είπα ότι είμαι πιο αισιόδοξος για την Ελλάδα από ό,τι για τη Γαλλία. Γιατί πιστεύω ότι η Ελλάδα θα βγει από αυτή την κρίση σχετικά γρήγορα, είναι μια μικρή χώρα, είναι προσαρμόσιμη και νομίζω ότι ο ελληνικός πληθυσμός είναι ικανός να προσαρμοστεί από τη στιγμή που θα καταλάβει ποια είναι τα δεδομένα μέσα στα οποία μπορεί να προσαρμοστεί. Ενώ η Γαλλία είναι σαν ένα υπεροκιάνιο. Για να αλλάξει η γραμμή, για να αλλάξει η πορεία, είναι πολύ πιο δύσκολο. Έχετε δίκιο, ασφαλώς έχετε δίκιο όταν λέτε ότι τον καιρό των παχιών αγελάδων ούτε στον πολιτισμό τα πήγαμε εξαιρετικά και το περιβάλλον το καταστρέψαμε μια χαρά. Τώρα βέβαια στην έλλειψη των μέσων δεν είναι βέβαιο ότι θα τα πάμε πολύ καλά στον πολιτισμό και πολύ καλά στο περιβάλλον, αλλά μπορούμε τουλάχιστον να προσπαθήσουμε κρατώντας τα ουσιαστικά, εγώ αυτό καταλαβαίνω από τη συζήτηση, προσανατολίζοντας την κοινωνία στα ουσιαστικά, και εδώ δεν ξέρω αν θα χρειαστούν και θεσμικές παρεμβάσεις, γιατί αυτή η πειθαρχία που λέτε να πειθαρχήσουμε, να βάλουμε όρια στους εαυτούς μας, να μείνουμε στην ουσία και τα λοιπά, δεν ξέρω αν χρειάζεται και κάτι θεσμικό επιπλέον, αν και έχουμε ένα σωρό νόμους και θεσμούς τους οποίους δεν τηρούμε. Δεν ξέρω πώς μπορούμε να πετύχουμε αυτόν τον αναπροσανατολισμό. Και στο θεσμικό τομέα έχει συσσωρευτεί όλο αυτό το διάστημα, και υπήρχε και από παλιότερα,
ένας τεράστιος όγκος από αντιφατικούς μεταξύ τους νόμους, οι οποίοι ούτως ή άλλως δεν εφαρμόζονται. Άρα σε επίπεδο θεσμικό φαντάζομαι ότι θα πρέπει να περάσουμε σε πλήρη αναθεώρηση, σαρωτικές αλλαγές, αυτά δεν μπορούν να γίνουν από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά θα πρέπει να ξεκινήσουμε σε πάρα πολλούς τομείς από μηδενική βάση. Το ζήτημα των αλλαγών των κοινωνικών είναι ένα σύνθετο πρόβλημα μέσα στην πολιτική επιστήμη. Υπάρχει τεράστια βιβλιογραφία πάνω σε αυτά, δεν μπορούμε να το καλύψουμε τώρα. Δεν υπάρχουν απλές απαντήσεις όπως πολλές φορές νομίζετε. Ας πούμε, λέμε τώρα αυτά είναι η πολιτική. Ωραία, και τους πολιτικούς κάποιος τους εκλέγει. Υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα που έχει σχέση με την παιδεία του λαού, που έχει σχέση με το πώς ο λαός αυτός παίρνει τα μηνύματα απ' έξω. Φυσικά ο ρόλος της ηγεσίας είναι πάρα πολύ σημαντικός, αλλά και η ηγεσία η ικανή για να μπορέσει να αναδειχθεί και να αποδώσει χρειάζεται κατάλληλες συνθήκες. Σας θυμίζω ότι στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ο Τσόρτσιλ αναδείχθηκε τη στιγμή που η Αγγλία βρέθηκε σε πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία. Προηγουμένως κανείς δεν του έδινε πολύ μεγάλη σημασία. Επομένως υπάρχουν πολλές συνθήκες. Παραμένω αισιόδοξος για την Ελλάδα. Νομίζω ότι λίγο-λίγο θα αρχίσουμε να βρίσκουμε τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες που απαιτούνται. Θα αρχίσουν να μπαίνουν λίγο-λίγο τα πράγματα στη θέση τους. Βέβαια είναι επώδυνο, πάρα πολύ επώδυνο. Και υπάρχουν και θύματα. Υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν βρεθεί σε αυτή τη δύσκολη στιγμή σε μια θέση αδυναμίας και οι οποίοι υποφέρουν. Πολλοί από αυτούς δεν μπορούν να αντέξουν τη ζωή τους. Είναι σαν να ζούμε σε μια πολεμική περίοδο. Ναι. Αλλά δυστυχώς η ιστορία είναι τραγική και τα συλλογικά λάθη πληρώνονται. Και δυστυχώς δεν πληρώνονται. Είναι η ώρα της πληρωμής, η ώρα του τιμήματος. Αλλά και από αυτούς που είναι τα θύματα. Κύριε Πρεβελάκη, ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία. Περισσότερα από το συνέδριο Περιβάλλον Πολιτισμό στο Ελληνικό Πλεονέκτημα, Παρασκευή και Σάββατο εδώ στη Μεγάλη Βρετανία. Θα έρθετε στην πατρίδα αύριο. Πότε έρχεστε? Αύριο το βράδυ αργά από το μάθημα στο Πανεπιστήμιο κατευθείαν στο αεροδρόμιο. Να είστε καλά, κύριε Πρεβελάκη. Καλό ταξίδι. Καλώς να μας έρθετε. Γεια σας.